Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας και την στην όμορφη Κεφαλονιά. Τι κάνετε, πώς περάσετε από το ταξίδι στην Αμερική? Νομίζω ότι η δύναμη της ομογένειας, η οποία δεν έχει αγκαλιαστεί από τις κεντρικές κυβερνήσεις για τη μητέρα πατρίδα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αν θέλετε και στο τελευταίο ταξίδι που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ουάσιγκτον αλλά και στον Καναδά, διαπίστωσα τη σημαντικότητα των καλών σχέσεων και το πόσο θα μπορούσε και μπορεί να βοηθήσει τη χώρα μας για το μέλλον και για το αύριο. Σας κάνω ένα παράπονα, Δήμαρχε μου, για το θέμα του προβλήματος με το δασικό που έχουν, με την ανάπτυξη που θέλουν να κάνουν, τη γραφειοκρατία και όλα αυτά που δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί. Κοιτάξτε, η Ομογένεια, η οποία είναι μια δεύτερη Ελλάδα, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες βρίσκονται απανταχού, πρώτης και δεύτερης γενιάς, θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο ζήτημά τους είναι η ομογενειακή ψήφος που νιώθουν να έχουν αδυναμία να μπορέσουν να βοηθήσουν την πατρίδα αφού δεν μπορούν να συμμετέχουν στο αυτονόητο. Μάλιστα. Απ' την άλλη πλευρά σίγουρα θέλουν να επενδύσουν στη χώρα, αλλά σε μια χώρα η οποία φαίνεται ότι δεν έχει μεταρρυθμιστεί, έχει μια βραδύτητα στις αποφάσεις και προφανώς μια αδυναμία στην ανάπτυξη. Να πάμε στο έκτακτο συνέδριο που είχατε χθες και που πραγματικά για κάποια στιγμή βγήκατε εκτός εαυτού. Πράγμα που εγώ απόρρισα για την ιδιοσυγκρασία σας και για το χαρακτήρα σας, γιατί σας ξέρω τι άνθρωπος είστε. Πραγματικά τι συνέβη και βγήκατε εκτός εαυτού βλέποντας όλη αυτή την κίνηση που έγινε με τον Υπουργό? Κοιτάξτε, πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι μια εθνική υπόθεση και έτσι πρέπει κανείς να την προσλάβει. Εγώ προσωπικά με τον κύριο Σκουρνέτη δεν έχω ούτε προσωπικά ούτε τον ήξερα από χθες. Βρίσκεται σήμερα στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. Ως οφείλει εκ θέσεώς του, θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του σε μια χώρα που βασανίζεται και παρακμάζει άμεσα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά πώς θα γίνει μεταρρύθμιση και κατ' ουσίαν η αποκέντρωση ενός κεντρωμόνου κράτους με τη δυνατότητα η αυτοδιοίκηση να παίξει το ρόλο που πρέπει και αρμόζει στη χώρα μας. Αυτό δεν το έχει κάνει ο κύριος Κουρλέτης. Είχαμε χθες σε μια έκτακτη συνεδρίαση, θεωρήσαμε και το είχαμε δηλώσει ότι μετά από αυτήν θα πάμε στο περιθώριο στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσα από μια συμβολική πορεία που κάναμε μέχρι το Υπουργείο. Κάποια 50 άτομα περίπου, ίσως και παραπάνω, οι οποίοι ήταν δήμαρχοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών, ανέβηκαν πάνω σε συγκεκριμένη αίθουσα την οποία υπέδειξε το Υπουργείο και ο Υπουργός, εισερχόμενος που δεν έκατσε ούτε ένα λεπτό, θεώρησε προσβλητικό κάποιον ο οποίος έπαιρνε με το κινητό του τη διαδικασία της συζήτησης η οποία θα ξεκινήσει και δεν είχε ξεκινήσει. Και γι' αυτό ακριβώς θεώρησε ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Στην αποχώρηση αυτή υπήρχαν σαφέστατα αποδοκιμασίες οι οποίες ήταν αυθόρμητες από συγκεκριμένους δημάρχους, διότι το θεώρησαν προσβλητικό αντί να κάτσει να συζητήσει και να μπορέσουμε να λύσουμε τα θέματα της αυτοδιοίκησης. Εκείνος ουσιαστικά βρήκε μια υπεκφυγή για να απομακρυνθεί και να μην γίνει οποιαδήποτε κουβέντα. Και από την άλλη πλευρά, στην ολοκλήρωση γενικής μας συνέλευσης, θεωρήσαμε ότι εμείς θα πρέπει με τη σοβαρότητα που διακρίνει την αυτοδιοίκηση και ξεπερνώντας ανόητες διαδικασίες αλλά και δελτία τύπου που βγήκανε μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, να συζητήσουμε μόνο για το εθνικό όφελος της χώρας και της αυτοδιοίκησης. Και άρα αυτό σημαίνει ο μεν πρωθυπουργός πρέπει να αναλάβει τις δικές του ευθύνες, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός, εφόσον ανοίξει επιτέλους τα χαρτιά του πώς εννοεί τη μεταρρύθμιση, εμείς θα έρθουμε σε διάλογο για το καλό της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουν καταλάβει ότι εσείς οι δήμαρχοι έχετε όλο το βάρος επάνω σας? Σας έχουν χωρίς έσοδα, σας παίρνουν αρμοδιότητες τις οποίες έπρεπε να έχετε, σας παίρνουν τώρα τις ακτές, ένα βασικό έσοδο που είχε η τοπική αυτοδιοίκηση και το αναλαμβάνει η χρηματική υπηρεσία. Πώς, με ποια προσόντα και πώς θα καθαρίζει τις ακτές, ποιος θα καθαρίζει τις ακτές, η χρηματική υπηρεσία ή θα σας λέει πηγαίνετε καθαρίστε εσείς και πάρτε το 20%? Και εσείς τι θα είσαστε δηλαδή, με συγχωρείτε για να καταλάβω δηλαδή.
καταρχήν θα σας έλεγα η νομοθετική εξουσία και προκειμένη η πλειοψηφία της Βουλής που είναι η σημερινή κυβέρνηση θα έπρεπε εδώ και δύο χρόνια όπως είχε πει να έχει λύσει νομοθετικά ένα ζήτημα το οποίο λύνεται μέσα από λειτουργικές αποφάσεις. Έχουμε φτάσει στον Απρίλιο, δεν γνωρίζουμε σήμερα ακόμα ποιος θα ελέγξει και με ποιο τρόπο τις παραλίες. Χάνουμε μπλε σημαίες οι οποίες εάν δεν γίνουν γρήγορες κινήσεις με τους αδαγωσώστες με ό,τι χρειάζεται μια παραλία να λειτουργήσει με ασφάλεια έτσι δεν μπορούμε να μπορέσουμε να πάρουμε την μπλε σημαία και όλα αυτά είναι εις βάρος της χειριστικής περίοδου. Εμείς λοιπόν έχουμε τοποθετηθεί όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, οι παραλίες πρέπει να ανήκουν και να διαχειρίζονται από τις τοπικές κοινωνίες και εμπροκειμένου από τους Δήμους, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει και δεν έχει νομοθετηθεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Με τον Καλλικράτη και τη διάσπαση των Δήμων, σε ποιο βαθμό βρισκόμαστε? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα που αφορά το κομμάτι του Καλλικράτη είναι το λιγότερο που σήμερα απασχολεί την αυτοδιοίκηση, με την έννοια πρώτα πρέπει να μεταρρυθμιστούμε και κατόπιν μετά να μπορέσουμε να αλλάξουμε αν χρειάζεται και σε συγκεκριμένα σημεία τα οποιαδήποτε σύνορα των Δήμων. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι με ένα συγκεκριμένο τρόπο θα πρέπει να σπεύσουν ταχαίως. Πρέπει να δουλέψει το Υπουργείο. Το Υπουργείο έχει μια βραδύτητα λειτουργίας και τουλάχιστον νομοθετικής δυνατότητας. Συζητάμε επί εποχής Βούτση, Κουρουμπλή και τώρα Σκουρλέπη ακόμα ένα νομοσχέδιο που έρχεται και φεύγει και ακόμα συζητάμε για μεταρρυθμίσεις που ούτε μας έχουν πει ποιες ούτε το ποσό το οποίο θα χρειαστεί για αυτές. Σας άκουσα χτες στην Κέρκυρα που είπατε ότι το μόνο που κοιτάζουν είναι πώς θα βγάλουν δικούς τους δημάρχους και όχι το αποτέλεσμα ακριβώς που πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή αντί να πηγαίνουμε μπροστά είμαστε ακόμη σε αυτό το κομματικό, στην κομματική αντίγκυλωση. Γιατί σας λένε τους δεξιούς, τους πράσινους, τους κόκκινους και τους κίτρινους. Είναι ανόητο να συζητάμε για δημάρχους οι οποίοι υπερψηφίζονται από την πρώτη ή και τη δεύτερη Κυριακή με πάνω από 50% τους ψηφοφόρους να τους υπερψηφίζουν, λέ γαλάζιους ή ροζουλί. Αυτό είναι ένα τερτύπι των κεντρικών κυβερνήσεων ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν τους πάντες και τα πάντα. Εμείς είμαστε αυτοδιοικητικοί και σημαίνει αυτοδιοίκηση το κόμμα το οποίο θέλει στον εκύτερο και στον πιο αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίζει τα προβλήματα μέσα από μικρότερο κόστος και γρήγορη απόφαση. Αυτά τα οποία γίνονται σχετίζονται με το να κρατηθούν ακόμα στην παρακμή, δηλαδή σε ένα πολύ βαρύ γραφειοκρατικό κράτος το οποίο να μην αφήνει τη χώρα να αναπτυχθεί. Κύριε Πρόεδρε, όμως η κοινωνία δεν αντέχει άλλο και το ξέρετε πολύ καλά και δεν είναι ικανή κιόλας να ανταπεξέλθει και σε αυτά που τη ζητάτε, να πάρετε έσοδα από αυτήν. Πώς θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε κι εσείς στις υποχρεώσεις σας χωρίς έσοδα και χωρίς στήριξη του κράτους? Θα σας έλεγα λοιπόν, προκειμένως, ότι αυτή τη στιγμή το θέμα της αποκέντρωσης, της φορολογικής αποκέντρωσης είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Όλες οι χώρες σαφέστατα έχουν φορολογικά αποκεντρωθεί. Εδώ αυτό που γίνεται είναι το κράτος να εισπράττει τα πάντα, να εισπράττει και για την αυτοδιοίκηση και να μην τα αποδίδει και εξάλλου αυτό έχει να κάνει και με τους παρακρατηθέντες πόρους. Άρα λοιπόν σίγουρα η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και βεβαίως η φορολογική αποκέντρωση είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν άμεσα για να πάμε στην τοπική ανάπτυξη και τελικά στην ανάπτυξη της χώρας μας. Η εντύπωση που έχουμε στο εξωτερικό για την Ελλάδα ποια είναι, ποια αποκομίσατε από το ταξίδι σας στην Αμερική και στα διάφορα μέρη που πηγαίνετε? Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα μας σίγουρα στη συνείδηση την παγκόσμια δεν έχει τη θέση που της αρμόζει. Είναι ο τελευταία τρύπα του σουρμά, παρά το ότι η ιστορία μας αλλά και οι δυνατότητες που ο κάθε Έλληνας έχει όταν πηγαίνει στο εξωτερικό να αναπτύσσεται και να καταλαμβάνει σημαντικότατες θέσεις είναι εκείνες που μας δίνουν την αισιοδοξία για το αύριο. Πρέπει όμως να ενωθεί ο ελληνισμός, θα πρέπει να δούμε με διαφορετικό τρόπο
την προσέγγιση και τη διεθνή απανταχού των Ελλήνων, αλλά και τη δυνατότητα να ενώσουμε όλους τους Έλληνες για τη μητέρα πατρίδα, και με τις μεταρρυθμίσεις να βρεθούμε στο αύριο και στην ανάπτυξη. Και πριν κλείσουμε, να σας πω ότι και εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε ότι τα δικά μας παιδιά, όλοι οι επιστήμονες, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πώς θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε, κύριε Πρόεδρε? Ο μόνος τρόπος για να κρατήσεις τους νέους είναι να υπάρχει θέσεις εργασίας και προοπτική. Υπάρχουν. Ένας νέος δεν μπορεί να κάτσει σε μια πατρίδα η οποία δεν του έχει εξασφαλίσει τη ζωή, δεν του έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα να κάνει οικογένεια, δεν του έχει εξασφαλίσει την εργασία. Άρα λοιπόν σίγουρα υπάρχουν μεγάλες ευθύνες, όχι μόνο για το χθες, αλλά και για την αδράνεια του σήμερα. Αν δεν συμβεί λοιπόν άμεσα η μεταρρύθμιση, η μετανάστευση των νέων θα συνεχιστεί και φυσικά η ερήμωση μιας χώρας, η οποία θα βρεθεί ακόμα σε χειρότερη μοίρα από αυτήν την οποία ζούμε σήμερα. Άρα δηλαδή ο Υπουργός εντέχνως το ξέρουν και το αφήνουν έτσι, έτσι. Αυτό κατάλαβα από την κίνηση του τη χθεσινή. Δηλαδή απαξίωσε την τοπική αυτοδιοίκηση, λες και είναι κάτι το μημπό, και σηκώθηκε και έφυγε. Σου λέει και τι έγινε. Και δεν σέβεται ότι είναι η εκλεγμένη τοπική αυτοδιοίκηση οι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε την Ελλάδα στα χέρια τους, έτσι. Δεν το κατάλαβε. Ναι. Είναι σαφές ότι ο Υπουργός βρέθηκε σε μια, εγώ θα το πω, δίνοντάς του πλήρη εγγραφητικά σε αδύναμη θέση, άτυχη θέση, αρκεί να αποδείξει σήμερα, έστω αύριο, ότι αυτή τη θέση τη διορθώνει μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, πράξεις, ενέργειες υπέρ των Ελλήνων και υπέρ της αυτοδιοίκησης. Τι κάνετε από εδώ και πέρα? Θα κάνετε και άλλη συνεδρία σε έκτακτη? Πώς θα προχωρήσετε? Τη Μεγάλη Τρίτη θα έχουμε συνδιοικητικό συμβούλιο. Οι επόμενες κινήσεις μας είναι συνεργασία με τους εργαζόμενους μας μέσω της ΠΟΕΟΤΑ και της ΠΟΠΟΤΑ, αλλά καθώς επίσης με ένα κοινό μέτωπο με τις περιφέρειες, που θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια θολά σύνορα μεταξύ των ενεργειών μας. Αλλά κατά τα άλλα το μεγάλο ενδιαφέρον η αυτοδιοίκηση να αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξη για το αύριο. Κύριε Δημόρχε, σας εύχομαι να περάσετε ένα καλό Πάσχα, να είστε πάντα δυνατός και έτσι να παλεύετε για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πραγματικά εάν δεν παλέψετε κι εσείς οι δήμαρχοι, δεν θα έχουμε αύριο με τίποτα πραγματικά. Δηλαδή όλα τα άλλα τα έχουν ξεπουλήσει, δεν έχει μείνει τίποτα. Εάν δεν μείνει και τοπική αυτοδιοίκηση, χαθήκαμε, τελειώσαμε. Ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σας λόγια. Πάντα θυμάμαι τις όμορφες εικόνες που έχω εισπράξει από την όμορφη Κεφαλονιά. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αύριο καλύτερο από αυτό που ζούμε. Είστε και επίτιμος δημότης έτσι κι αλλιώς. Έχετε το κλειδί της πόλεως και ανά πάσα στιγμή και ώρα είστε καλοδεχούμενος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Θα το εκμεταλλευτώ, να είστε σίγουροι. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα. Γεια σας.